Πάμε όμως, επειδή μίλησε για μήλα και πορτοκάλια, κύριε Ευθύμη, μου μας είπαν από κοντρόλ. Ήξερα ότι θα πάρεις αυτή την πάσα. Γιατί όταν βρεθεί στη Μαγνησία και δει την πανέμορφη φιλόξενη μέσα από την καρδιά μας, το λέμε Ζαγορά, και όχι μόνο στη Ζαγορά, είμαστε εμπροκειμένο. Πάμε να καλημερίσουμε. Αν δοκιμάσει το τοπικό προϊόν, τα κάστανα και τα μήλα, τι θα δοκιμάσει. Ναι, αλλά έχουν προβλήματα οι άνθρωποι εκεί. Καλημέρα. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Γεωργαδάκης, είναι ο πρόεδρος των αγροτών της Μαγνησίας. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα σας, κύριε Χαριτάτη, κύριε Φόσκολο. Σπύρο και Χρύσα, ρε Θοδωρή. Δεν ξεκινάμε καλά την κουβέντα. Πάμε να συζητήσουμε για προβλήματα και λες και που είμαστε σε κομματικό συμβούλιο. Τώρα, εσείς έχετε υποστεί τεράστια ζημιά, γιατί είδαμε τι συνέβη πέρυσι. Είχαμε φέτος επίσης πολλές βροχές, με αποτέλεσμα πάλι εσείς να την πληρώνετε στο τέλος και η παραγωγή, διότι όλες οι καλλιέργειες και για τα κάστανα και για τα μήλα φαίνεται ότι καταγράφουν σοβαρές καταστροφές. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εδώ βλέπουμε και εικόνες όπου μας έχετε... Είναι ο καρπός κάτω, έτσι. Ναι, που μας έχετε στείλει, είναι εικόνες αυτές. Αυτά τα βλέπει ο παραγωγός Χρήστος και χτυπάει η καρδιά του. Λέει καταστροφή μου είναι αυτό. Μα πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ και πέρα. Γιατί είδαμε τους ισχυρούς ανέμους, τις βροχοπτώσεις το προηγούμενο διάστημα που χτύπησαν έτσι τις καλλιέργειες. Με αποτέλεσμα τώρα, οι λίγες ημέρες πριν τη συγκομιδή τους, να έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Μας ακούει ο Θόδωρος και ο Γιωργαδάκη, μας ακούτε? Σας ακούμε. Σας ακούμε και τηλεφωνικά, γιατί έπεσε το Skype σας, αλλά δεν πειράζει, η φωνή σας ακούγεται. Ελάτε, ελάτε. Μισό λεπτάκι. Να έχουμε τεχνικό πρόβλημα, γιατί στο βουνό εδώ πάνω, ξέρετε, μόνοι μας, τη σύνδεση τώρα είχαμε ένα θεματάκι. Δεν έχουμε και καλό σήμα. Πειράζει, σας ακούμε δεν πειράζει, καλά όμως. Ακούγεστε, ακούγεστε, πείτε μας. Ωραία. Κοιτάξτε, είχαμε μια σοβαρή ζημιά πέρυσι, τεράστια, σε όλο τον όγκο του πηλίου. Λόγω Ντάνιελ Κιλιάς, είχατε έρθει και εσείς προσωπικά. Και ναι, Θόδωρε, επειδή είχαμε έρθει, τι δεν άλλαξε από πέρυσι και σήμερα, το ξανασυζητάμε και μάλιστα είμαστε στην απόγνωση. Αυτό. Είμαστε σε απόγνωση οι αγρότες της περιοχής του πηλίου, αλλά γενικότερα της Θεσσαλίας που έχουν χτυπηθεί από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Απαντήσεις στα προβλήματά μας σε όλα τα αιτήματα δεν έχουμε πάρει ικανοποιητικές. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο ζήτημα. Τα προβλήματα παραμένουν όμως, γιατί όπως είπατε μπήκε η νέα χρονιά με πολλά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω του καιρού, είτε της παρατηταμένης ζέστας, είτε του χαλαζιού που έπεσε την άνοιξη. Και τώρα στα κερασάκια στην τούρτα είχαμε τους έντονους ανέμους που κατά τόπο σε κάποιους παραγωγούς τους έκανε καταστροφή. Θοδωρέ, παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη. Στο επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε ή εκεί, ή εκεί με την βοήθεια της τεχνολογίας που σήμερα μας ψιλοπρόδωσε. Κοίτα ρε παιδί μου, εικόνες που μας στέλνουν όμως η παραγωγή όλοι, τα μήλα όλα είναι κάτω. Σε όλους τους φίλους, εκεί στο Πουρί, στη Ζαγορά και όχι μόνο, σε όλη τη Μαγνησία. Τώρα δεν έχουμε καλή σύνδεση, νομίζω έχουμε. Όχι, δεν έχουμε καλή. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσο καλή σύνδεση. Θόδωρε, ακούστηκε το μήνυμά σου, γιατί θα επανέλθουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο, ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, Θοδωρέ, κύριος Γεωργαδάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο των μηλοπαραγωγών εκεί στη Ζαγορά Πηλίου.